τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Τάσο Κασιάνη, ο οποίος θα μας πει για λόγια για τον κύριο. Κυρίες και κύριοι, κυρίες και φίλοι, με τη σειρά μου θα ήθελα να επισημάνω και να ευχαριστήσω για την παρουσία του και τον κύριο αντιδήμαρχο Τετρικάλων, τον κύριο Βασιλείου, τον οποίο βλέπω. Να καλωσορίσω την καινούργια του συνάδελφο στα έδρα του Δημοτικού Συμβουλίου από αρχές Σεπτέμβρη, την κυρία Μητσιάδη, την κυρία Παπάνου και βέβαια τον Κώστα, ο οποίος επιλέγει τη γενέθλιά του, την πόλη στην οποία αντρώθηκε, την πόλη στην οποία ανέπτυξε τις πρώτες προσωμές, τα πρώτα χρώματα, τις πρώτες εικόνες και όλα αυτά κατά πάσα πιθανότητα τον οδήγησαν μέσα από μια εξελικτική πορεία σε σχέση μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν συμμετέχω πολύ συχνά σε παρουσιάσεις βιβλίων, γιατί το πάνελ είναι ένα εξαιρετικά ζωντανό βιβλίο, το συνιστώ σε όλους, γιατί πιστεύω ότι θα αποτελέσει μια πάρα πολύ καλή παρέα για τις ζεστές μέρες και τις ελπίζω πιο δροσερές νύχτες του καλοκαιριού. Οι υγρές νύχτες ή όχι, αυτό θα δείξει και επαφείτε στον καθένα, τον οποίο θα βιώσετε όλος και διαβάσετε. Το ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, μια αντρική ματιά στην ψυχοσύνθεση της γυναίκας. Και αν το έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ να το κάνουμε, δεν νομίζω το έχουμε καταφέρει. Είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα. Ο αναγνώστης κερδίζει ένα ταξίδι σε αυτές τις μέρες του καλοκαιριού. Το μεγάλο δίδαγμα που βγαίνει μέσα από την ανάγνωση του βιβλίας και επίσης ξεπερνά ακόμα και αυτή την ίδια, όταν η σάρκα να ενωθεί με το μυαλό, η ψυχή, η ογκρέσα, διεκδικεί με όλο τη το ίδιο, το πάθος σου, την ίδια τη ζωή τελικά. Γιατί τι είναι τελικά ο έρωτας, δεν είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Δεν τη στάζει να θάψει την έως τα τώρα ζωή της, τους συμβιβασμούς, τη λογική. Που παρουσιάζω ένα βιβλίο, συνήθως ασχολούμαι με τα παιδιά. Τον Κώστα τον γνώρισα στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου της γυναίκας του το Πάσχα. Τότε λοιπόν μου είπε ότι θα ήθελα να είσαι ένας από αυτούς που θα παρουσιάσουν το βιβλίο. Τον ρώτησα περί τίνος πρόκειται και μου λέει: θα σου πω μόνο ένα τίτλο, κρυφά, γιατί δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη, και θα ψάξεις μόνος να δεις τι σημαίνει. Μένω λοιπόν με μια λέξη ογκρέσα. Καταλαβαίνω ότι είναι μια λέξη ισπανική. Τρέχω λοιπόν στο διαδίκτυο, όλα τώρα είναι εύκολα, και βρίσκω τη μετάφραση. Είναι μακριά. Ωραία, θα το πω. Λίγο εγώ μακριά. Πολύ ωραία. Και καλά. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν. Βρίσκω λοιπόν τη μετάφραση και η μετάφραση της λέξης είναι δράκαινα. Γυναίκα δράκαινα. Λέω ένας τίτλος μυστήριος, πολλές υποσχέσεις και αρχίζω να κάνω με το...